Θα καλησπέρισω και τη Χρύσα Ταβουλάρη που προστίθεται στην κουβέντα μας αυτό το βράδυ. Χρύσα, που οι πολιτικές εξελίξεις μοιάζει να αρχίζουν να τρέχουν πολύ γρήγορα. Έχουμε όμως το τηλέφωνο τον κύριο Μαραγκό, το δικηγόρο της οικογένειας. Ανοίξαμε από χθες την κουβέντα, κύριε Μαραγκέ, για πολλά λίγο θολά σημεία από το σκηνικό της δολοφονίας. Έχοντας λίγο καλύτερα μελετήσει τη δικογραφία, βρίσκεται και άλλα τέτοια σημεία. Κύριε Βαγγελάτο, κοιτάξτε. Εδώ έχει καταντήσει ένα serial τώρα, έτσι. Ναι. Κυκλοφορούν δεν ξέρω πώς στοιχεία της προανάκρισης και προφανώς και στοιχεία της δικογραφίας. Δεν ξέρω κατά ποιον τρόπο έχουν κυκλοφορήσει και πώς ερμηνεύονται, έτσι. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι η υπόθεση βρίσκεται στην ανακρίτρια. Mm-hmm. Εμείς τονίσαμε ότι υπάρχουν κενά, πάρα πολλά κενά και που δημιουργούν πάρα πολλά ερωτήματα. Έτσι. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να διερευνηθεί σε όλη τη σωστή διάσταση αυτή η ιστορία. Ναι. Έτσι. Τώρα, από τι θέλετε συγκεκριμένα, αν μπορώ να σας πω. Ερωτήματα πρώτα απ' όλα ουσίας, τα οποία ακουμπάνε και τις πολιτικές εξελίξεις. Οι επαφές που τυχόν είχε ο δράστης, ο Ρουπακιάς, ο δολοφόνος, με άλλα στελέχη. Πώς έφτασε εκεί, τι καταθέτουν άλλα πρόσωπα σχετικά με αυτό το επεισόδιο. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο, γιατί πυροδοτεί και τις πολιτικές εξελίξεις εν μέρη. Το ζητούμενο αυτό νομίζω ότι ανοίγει στην έρευνα του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Εδώ καταρχήν η δικογραφία αυτή ήρθε στα στενά πλαίσια αυτής της δολοφονίας. Ναι. Και πιθανόλογο από πολλές μεριές δεν ήθελε να φτάσει πάνω από τα στενά αυτά πλαίσια. Ανταλαμβάνεστε τι εννοώ. Καταλαβαίνω τι λέτε. Τώρα, από εκεί και πέρα, ναι. Εάν η δολοφονία του Παύλου ήταν η αφορμή για να σπάσει αυτό το απόστημα, να ξεκινήσει η διαδικασία πώς κατέβηκε και έκανε το φόνο ο συλληφθής. Είναι προφανές ότι είναι αυτό, κύριε Μαραγκή, ότι έτσι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω μείνει στα στενά όρια αυτής της κατηγορίας. Και τα στοιχεία τα οποία έρχονται αυτή τη στιγμή είναι νεότερα, τα οποία δεν τα έχουμε όλα στη διάθεσή μας, έτσι. Πείτε μας ένα-δυο από αυτά τα... κάτω στον Πειραιά. Ένα-δυο από αυτά τα καινούργια στοιχεία τα οποία σας δίνουν μια υπόψη μας. Δεν τα έχετε υπόψη. Γιατί αύριο θα ζητήσουμε τις νέες καταθέσεις. Το υπόλοιπο της δικογραφίας. Γιατί δεν ξέρουμε και ποια πρόσωπα καλούνται. Να ρωτήσω τώρα το εξής. Αυτό το περί, το συζητούσαμε και χθες, γιατί ξεκίνησε έτσι. Να κυκλοφορεί περί άλλου προσώπου δίπλα στον Ρουπακιά μέσα στο αυτοκίνητό του. Το καταθέτουν δύο γυναίκες, από όσο τουλάχιστον έχουμε καταλάβει. Από τη στιγμή που το γνωρίζετε. Εντάξει, δημοσιογράφοι είμαστε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό το πρόσωπο, η ύπαρξη του επιβεβαιώνεται από τις καταθέσεις των αστυνομικών. Όχι. Περίεργο δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε, τα περίεργα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά τα περίεργα. Δηλαδή, πείτε μας ένα-δύο περίεργα ακόμα. Καταρχήν, εγώ δεν είδα από αυτά τα έγγραφα που πήρα, δεν είδα καταρχήν μια δακτυλοσκοπική έκθεση μέσα από το αυτοκίνητο. Υποτίθεται, μας έλεγε ο Δημήτρης ο Καραστεφάνης νωρίτερα, ότι έχει γίνει, ίσως να έπεται στα ντοκουμέντα που θα λάβετε. Δεν ξέρω πού βρίσκεται το αυτοκίνητο. Δεν το έχει ασφάλεια. Δεν βρήκα, δηλαδή, πώς κάνανε δακτυλοσκόπηση όταν εγώ δεν βρίσκω έκθεση κατάσχεση αυτοκίνητου. Μάλιστα. Έτσι. Είναι ένα ερωτηματικό. Προφανές, είπα πριν τι είπε ο Δημήτρης ο Καραστεφάνης. Είσαστε έμπειρος δημοσιογράφος, ξέρετε ότι για να ψάξουν το αυτοκίνητο, έτσι πρέπει να έχει κατασχεθεί, διότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Απλώς θεωρώ, κύριε Μαραγκέ, ότι είναι πραγματικά αδιανόητο, απίθανο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν είναι το αυτοκίνητο στην κατοχή της αστυνομίας. Δεν και... το ξέρω. Ναι. Αλλά εγώ δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν θα έπρεπε ο κύριος Μαραγκός να το γνωρίζει αυτό που, ακριβώς που λέει για το αυτοκίνητο. Μα γι' αυτό λέω, είναι ένα ερωτηματικό μόνο... να δούμε αν υπάρχουν τα χαρτιά που θα έρθουν στη συνέχεια. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι η αστυνομία δεν έχει πάρει το αυτοκίνητο και δεν το έχει κάνει, όπως είπε ο Δημήτρης ο Καραστεφάνης, φίλο και φτερό. Ναι, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ναι. Από τις καταθέσεις των αστυνομικών προκύπτει κάτι άλλο? Πόσα άτομα ήταν απέναντι, αν ήταν χρυσαυγίτες? Είναι, ακούστε, αν αρχίσουμε να μιλάμε, θα αρχίσουμε να μιλάμε έτσι, για όλο το προανακριτικό υλικό. Εντάξει, δεν θέλω, σας το είπα από την αρχή, αλλά άκουσα και διάβασα, έμαθα ότι υπήρχε, λέει, υπάλληλος της Βουλής παρόν στο περιστατικό. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν είναι αλήθεια αυτά.
Δεν είναι αλήθεια. Αυτά ποιος σας τα είπε, με συγχωρείτε. Εγώ λέω ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία εσείς απαντάτε. Ότι υπήρχε κάποιος υπάλληλος, λέει, των φυλακών Κορυδαλλού, ο οποίος άρχισε να παίζει και τον αγγελιοφόρο. Αυτό είναι αληθές. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους. Αυτό που μου λέτε είναι αληθές. Και τι ρόλο έπαιζε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή. Αυτός δεν πρέπει να διερευνηθεί. Προφανέστατα. Γι' αυτό και σας ρωτώ. Διότι δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Ενώ δεν είναι αστυνομικός και είναι υπάλληλος. Δεν ξέρω τι ιδιότητα έχει φυλακών εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν αστυνομικός. Αυτός λοιπόν, επειδή το ρόλο του από την αρχή τον είχαμε ακούσει από τους αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα από το παιδί, το φίλο του Παύλου, ο οποίος μιλούσε, είναι, λέει, ένας τύπος ο οποίος από την αρχή του επεισοδίου πηγαινορχόταν ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους χρυσαυγίτες και προσπαθούσε να διευθετήσει την κατάσταση και κάποια στιγμή διαβεβαίωσε ότι το επεισόδιο πρέπει να θεωρηθεί λήξαν. Είναι έτσι όντως? Εν μέρη είναι έτσι όπως το περιγράφει, όπως το περιγράφετε εσείς. Ναι, 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 ναι. Είναι έτσι, ναι. Έτσι. Εδώ υπάρχει όμως και μια περαιτέρω ενέργειά του, γιατί πλησίαζε και τους αστυνομικούς με τις μοτοσυκλέτες. Ναι, ναι, μα έπεσε τον αγγελιοφόρο ανάμεσα στους χρυσαυγίτες και τους αστυνομικούς. Ναι. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν το έχετε πει, αλλά τη σύντροφο του... Αλλά ξέρω αυτή τη στιγμή έτσι προκύπτει από τις καταθέσεις. Για πες το, Ελένη, αυτό, γιατί και αυτό... Κύριε Μαγκαγκέ, τη σύντροφο του θύματος την καλέσανε τελικά? Ποια λέτε? Τη σύντροφο... Του Παύλου Φύσα. Του Παύλου Φύσα. Θα πάει, κυρία, θα πάει. Θα πάει. Α, την... Θα πάει εντός των προσεχών ημερών. Το έχουμε τονίσει, η γυναίκα είχε υποστεί τεράστιο σοκ, με ψυχοφάρμακα ήτανε, ηρεμή και θα πάει. Αλίμονο, και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει και δεν το... Όχι, απλώς επειδή υπήρχε η εντύπωση ότι δεν την έχουν καλέσει, εγώ γι' αυτό το ρώτησα, δεν το ρώτησα γιατί... Ωραία. Μην επιρρύπτουμε ευθύνες στην ανακρίτρια, δώσαμε εμείς την υπόσχεσή μας ότι θα εμφανιστεί μόλις είναι καλά. Λίγο καλύτερα. Σε 2-3 μέρες θα πάει. Κλείνει το θέμα λοιπόν αυτό. Κύριε Μαρακέ, θα περιμένουμε να δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, γιατί επιμένω, επειδή η έρευνα όπως το περιγράψαμε... Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βαγγελάτε. Ναι. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Το κανάλι σας θα εμφανίσει τη δικηγόρο του κυρίου που συνελήφθηκε για τη δολοφονία? Δεν άκουσα τι είπατε. Λέω, κάπου με πληροφορήσανε, ναι, ότι θα εμφανιστεί η δικηγόρος της άλλης πλευράς, αν είναι αληθές. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, εγώ για την εκπομπή μας μπορώ να σας μιλήσω, στην οποία δεν θα εμφανιστεί. Για τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης ή για άλλες εκπομπές δεν ξέρω, για την δική μου ξέρω να σας πω ότι δεν θα εμφανιστεί. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαραγκέ. Εντάξει, είναι δύσκολη και η θέση του. Εντάξει, δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι σε μια πολύ λεπτή γραμμή. Να δώσει και περισσότερα στοιχεία.